Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, και ελάτε να σας θυμίσω ορισμένα πράγματα. Όπως μου τηλεφώνησαν πριν από λίγη ώρα και με ενημέρωσαν, αύριο το πρωί, όπως και πέρσι αν θυμάστε που είχε γίνει αυτό, μια καταπληκτική κίνηση, αλλά και πολύ αξιόλογες κυρίες που ήρθαν από την Ρόδο, η πρόεδρος του Συλλόγου Αγία Μαρίνα, ένα φιλανθρωπικό και όχι μόνο σωματείο, κυρία Σταυριανού και όλες οι κυρίες που ανήκουν στο Δέλτα Σίγμα, οι οποίες αν θυμάστε είχαν φέρει ένα μεγάλο φορτηγό, μια νταλίκα γεμάτη με πράγματα, που έφεραν για το νοσοκομείο της Καλύμνου. Έτσι λοιπόν μας τηλεφώνησε και μας ενημέρωσε ότι όπως και πέρσι, έτσι και φέτος προετοιμάζονται για το ταξίδι αυτό και έτσι θα σας έχουμε ρεπορτάζ με όποια μηχανήματα, κρεβάτια για το γυροκομείο και ό,τι άλλο φέρουν καλό μαζί τους αύριο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Αύριο θα τους τα πούμε και από κοντά όταν θα ανταμώσουμε. Τι όμορφες ενέργειες και δράσεις εν ώψη και των Αγίων ημερών των Χριστουγέννων. Μπράβο τους. Το έργο τους είναι τεράστιο. Το έργο τους πραγματικά είναι τόσο αξιόλογο που δεν έχω λόγια να εκφράσω. Ό,τι και αν είναι θα τους τα πούμε αύριο για άλλη μια φορά από κοντά. Η κυρία Σεμίραμης Ψαρομπά, αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης, μας στέλνει και εκείνη το μήνυμά της εδώ που σας το μετέφερα και εγώ λίγο νωρίτερα έτσι εντάχει, ότι η υπηρεσία, ενεργώντας στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος του Δήμου Καλυμνίων για την εφάπαξη οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων οικογενειών πρωτοετών φοιτητών, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν σχετική έντυπη αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά του στοιχεία. Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει συνεχή συνεργασία στο ισόγειο του πρώην ΚΑΠΗ με την αρμοδίως εντεταλμένη υπάλληλο κυρία Ιωάννα Παπασπυροπούλου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η υποβολή λοιπόν ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 27 του μήνα, και θα ολοκληρωθεί Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, μας λέει η κυρία Ψαρομπά, που όπως σας είπα, την επισκεφθήκαμε το πρωί, γιατί είχαμε κάποια θέματα που ήθελα να συζητήσουμε, αλλά μας πρόλαβαν μια ομάδα αλλιέων. Οπότε δώσαμε προτεραιότητα σε εκείνους και εμείς θα πάμε αύριο. Σας λέω βέβαια ότι αύριο μαζί μας θα είναι και ο πρώην δήμαρχος, κύριος Γιάννης Γαλουζής, και όλα αυτά τα θέματα τα οποία μόλις σας ανέφερα. Οπότε, μένει να σας πω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται μεθαύριο, 5 η ώρα το απόγευμα, όπως μας ενημερώνουν οι καλές μας κυρίες από την Εκκλησιαστική Επιτροπή της Παναγιάς των Βοθινών και Βληχαδιών, Παρασκευή λοιπόν 5 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μέγας Ασπερινός για την εορτή του Αγίου Ανδρέα, που το ένα κλήτος, όπως ξέρετε, βρίσκεται εκεί στην Παναγιά. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος και στον Ασπερινό και το πρωί στη Θεία Λειτουργία. Μετά τον Εσπερινό όμως, οι καλές μας κυρίες εκεί που θα έχουν προετοιμαστεί θα σερβίρουν λουκουμάδες στις καλύμνικες γυριστές. Ενώ το πρωί του Σαββάτου μετά τη Θεία Λειτουργία μπορείτε να μείνετε γιατί θα σερβίρουν καφεδάκι και ρεβίθια του φούρνου. Αυτά λοιπόν μας λέει η κυρία Ειρήνη Βαζάκου που μας έστειλε και την σχετική πρόσκληση και την ευχαριστούμε. Ενώ σας θυμίζουμε, Black Friday πλησιάζει και πάρα πολλά καταστήματα έχουν δώσει τις δικές τους έτσι εδώ προτάσεις. Η Σοφία Καθοπούλου στο σταθμό σας στέλνει το μήνυμα για προσφορές στα είδη της Σοφία Shop έως 60%. Το κέντρο αισθητικής Βλάμου σας λέει να πάρετε μέρος διότι έχουν ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή και θα λήξουν αυτή την Παρασκευή που είναι και η ενδεδειγμένη μέρα Black Friday. Με εκτόσεις από 50 έως και 80% σε είδη μακιγιάζ, make-up, κρέμες κτλ. Πηγαίνετε γιατί πραγματικά θα μείνετε πολύ εντυπωσιασμένοι. Όπως το μήνυμα το ίδιο είναι και από το More Energy του Χριστόδουλου Τσαούση, ακριβώς για προσφορές έως και 60% σε πάρα πολλά είδη τους. Ήρθε η ώρα να πάμε στα παιδιά. Θα πάμε στα παιδιά και στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, ήθη έθιμα, χωρί από το Fitness Center Τρουμουλιάρη. Ένα θα σας πω, ότι ένας καλός μπαμπάς μου λέει χθες με ένα ύφος πως ήθελε να του στείλω το βιντεάκι να καμαρώσει την κορούλα του γιατί δούλευε στην ΚΟ. Μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι. Δεν ξέρετε πόσες γιαγιάδες, παππούδες, γονείς περιμένουνε, θέλουν να δουν τα παιδάκια τους, λιώνουν κυριολεκτικά κάθε φορά που τα παιδιά με αυτήν την υπέροχη έτσι, εμφάνισή τους με τα καλύμνικα, με τις στολές τους, με τα τραγούδια τους, με τους χορούς τους, μας ξετρελαίνουν. Έτσι λοιπόν, ένα μικρό μέρος θα δούμε σήμερα και αύριο θα δούμε ακόμη ένα μεγάλο απόσπασμα για να ολοκληρώσουμε.
Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Πάμε να χαρούμε τα παιδιά. Και αύριο και πάλι εδώ μαζί με καινούργια θέματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Καλή και δημιουργική συνέχεια σε όλους. Οπα! Υπάλληλος της Δημαρχίας άναβε τα φανάρια του δρόμου και χτυπούσε τις πόρτες των σπιτιών ώστε να ξυπνήσουν όλοι και να πάνε στην εκκλησία. Βέβαια τότε οι κάτοικοι ήταν πολύ λιγότεροι. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η περίοδος του 12ημέρου ήταν και περίοδος γιορτών για τα παιδιά και διακοπών. Άρα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία όταν είχε καλό καιρό να παίξουν στις αλάνες και στις αυλές. Τότε βέβαια έπαιζαν παραδοσιακά παιχνίδια όπως ήταν η κύρα Ελένη, το Καίο Βαγκαίο, τα Σάνταλα Μάνταλα, το Αράου, Γερούλια, Σχοινάκι, Σβήν, παιχνίδια που δεν υπάρχουν πια και περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν. Βέβαια, το αγαπημένο παιχνίδι των Καλυμνίων ήταν η σγούρα και το σκατούλι. Επίσης, εκείνες τις ημέρες, οι γυναίκες καθόντουσαν στα κατώφλια των σπιτιών και σχολίαζαν τα κοινωνικά δρόμενα με το δικό τους γλαφυρό και χαρακτηριστικό τρόπο. Αρήκαμε τι είναι, είμαστες. Τι είμαστε από τα Καλατζανίου. Είπε μου ότι ξέρεις ότι το τζουλί που τσιτάπη νύχτη της Χριστούλα. Α, εγώ σου είπα τα πήματα. Θυμάζεται κι άλλο ξέσπασμα. Είδες και χθες την Αφράτη, η απέναντι στο σπίτι του Παλαιρινιώτη. Φαίνεται, κάποιος είπατε στο μάτι τη στίβη με τις μπιταντανές γραμμίες. Τυχώς που είχε μια άλλη τρίκα και μπόλικα μόμπιλα, γιατί ποιος δεν την είπαν έτσι που είχε την καμουζέλα. Κάτι είναι μια βερνίνα, εσύ που θα τους κάνει κανένα πρόξενο. Άρη, ήνιξες πάλι το τσουρκαλό στα νόμια έπιανες. Άσε ξεκουθούνται η μάνα της, αυγάλει πιο το μαύρο το φουτάχαρε αυτή. Δυο πετζά της, κάσε τη μαράφη του καμό της. Ρε κάτσα που να κάνει τα παρίτσα σας, που να έχει βρώμα το πετσί σας. Η λολάντσα πάλι μας. Σκεύω, έρχο πάεις, έρχο που να σου έρθω καμνά.
σημασία της Βασιλόπιτας, η οποία ανήκει στους ευετηρικούς άρτους και με την οποία ασχολούνται οι γυναίκες του σπιτιού. Η Βασιλόπιτα παλιά τη στόλιζαν όχι μόνο με ξηρούς καρπούς, αλλά και με πολλά φρούτα και έτσι συνδύαζαν και την αισθητική και την παγκαρπία και την ευγονία που επιδίωκαν. Το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς συγκεντρώνονταν όλοι στα σπίτια των αγαπημένων τους προσώπων για να αλλάξουν το καινούργιο έτος. Όταν σήμαινε 12 η ώρα, με τελετουργικό τρόπο ο πατέρας του σπιτιού έκοβε τη Βασιλόπιτα. Έκοβε ένα κομμάτι για τον Χριστό, μετά ένα για την Παναγία, για τον Άγιο Βασίλη, το φτωχό και από εκεί και πέρα έπαιρνε όλη η οικογένεια με σειρά ηλικίας. Ένα ενδιαφέρον έθιμο που δεν υπάρχει πια είναι ότι τη Βασιλόπιτα την έριχναν μέσα σε κρασί. Αυτό το κρασί το θεωρούσαν ιερό, κάτι σαν αγιασμό ή ανάμα και από αυτό το κρασί όχι μόνο έπινε όλη η οικογένεια αλλά ράτιζαν τα χωράφια τους, τις στάνες τους γιατί πίστευαν ότι είναι ευλογημένο. Επίσης, όταν σήμαινε 12 η ώρα έσπαγαν και το ρόδι για να έχουμε καλή τύχη και παγκαρπία. Φυσικά το τραπέζι της πρωτοχρονιάς δεν το μάζευαν γιατί πίστευαν ότι θα περάσει ο Άγιος Βασίλης και πρέπει να είναι στρωμένο για να κεραστεί.